Οι πρώτες βοήθειες είναι μια αδύρυτος ανάγκη για την κοινωνία μας. Όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για ενημέρωση. Ξέρετε, τα γεγονότα, τα έκτακτα είναι πάντα έκτακτα. Επομένως, το να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο περιστατικό είναι το καλύτερο εφόδιο που έχουμε στους δύσκολους καιρούς. Ξέρετε, όπου και να είναι ένα πρόσφατα παραδείγματα, ένας συνάδελφός μας και εκπαιδευτής μάλιστα σταμάτησε μια στιγμή στο δρόμο γιατί ένα παιδάκι πνιγόταν, είχε μπει ένα κομματάκι μήλο στο λαιμό του και πνιγόταν. Είχε πάθει ασφυξία. Τόσωσε το παιδάκι από βέβαιο θάνατο ή από κάποια αναπηρία. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που θα εκπαιδευτούν θα είναι καλοί κήρυκες των πρώτων βοηθειών και χρειαζόμαστε αυτό. Ξέρετε πόσες φορές θα το έχετε αντιμετωπίσει σε ένα σπίτι? Πάει ο γιατρός έκτακτα δεξιότητα, λέει να κάνετε 10 ενέσεις κλπ. Ποιος θα κάνει την ένεση? Να, ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτομάτως είναι μεγάλη ιστορία να υπάρχει στην γειτονιά σου, στο σπίτι σου, στην παρέα σου, ένας κάποιος που να μπορεί να παράσει τις πρώτες βοήθειες. Κάποια στιγμή σε ένα γλέντι, σε μια παρέα, πέφτει ένας ανέστητος. Τι κάνουμε? Εκεί χρειάζεται η πρώτη βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, θεάρεστο έργο. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Δήμο, ο οποίος μας ανέθεσε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία εμείς θα τη βγάλουμε επάξια, διότι έχουμε ικανότατους εκπαιδευτές. Και όχι μόνο είναι ικανοί και ικανότατοι και πρόθυμοι, και σημειωτούν ότι είναι και εθελοντές, αλλά επανεκπαιδεύονται συνεχώς ώστε να στις εξελίξεις της ιατρικής και των πρώτων βοηθειών. Άρα δηλαδή πάμε τώρα να κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών εξοπλισμένοι με ένα στελεχειακό δυναμικό εξαιρετικό. Δεν νομίζω μπορεί άλλη οργάνωση να προσφέρει αυτά που προσφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και το λέω με καμάρι μου. Εγώ δηλαδή τα παιδιά μου, αυτά έτσι τα λέω, τους εθελοντές, δεν λέω τα καμάρια μου, γιατί τα καμαρώνω σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε δράση. Και γι' αυτό ευχαριστώ και πάλι τον Δήμαρχο, και κυρίως επεσήμανε κάτι που δεν έχει περάσει τόσο πολύ, ότι πήγαμε στα σχολεία και φυτέψαμε στα μυαλουδάκια των παιδιών την ιδέα του εθελοντισμού. Ο κύριος Αντιδήμαρχος που ήταν παρόν, όπως και εγώ που πήγα κάποιες φορές, ιδιαίτερα συγκινήθηκα από αυτό το πράγμα. Ξέρετε, τα παιδιά είναι σφουγγάρια και ρουφάνε αυτό το πράγμα που τους λέμε. Γι' αυτό να είστε καλά που μας βοηθάτε, και να ξέρετε ότι πάντα θα στέκομαι στις επάλξεις του καθήκοντος εθελοντικά. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, επειδή το ξέχασα, ευχαριστούμε και τη Μαρία την Αντουλάκη που τρέχει όλο αυτό. Μα είπα τα στελέχη, βέβαιος.